πόρτα-πόρτα. Στα Χανιά μαζεύουν για ακόμα μία χρονιά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Πότε? Την 30 Νοεμβρίου, μεθαύριο, από 6.30, από τις 6.30 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πραγματοποιεί αυτή τη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Βασικός στόχος ποιος είναι? Η αποσυναρμολόγηση, η ανακύκλωση και βέβαια η μετατροπή σε πρώτες ύλες από τις οποίες θα παραχθούν νέα προϊόντα. Είναι μία, έχουμε να κάνουμε και είμαστε αντιμέτωποι με μία καινοτομία. Η αλήθεια είναι πως οι Χανιώτες σιγά σιγά εξοικειώνονται πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και δημιουργούν και τη σωστή νοοτροπία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου στα Χανιά και πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ. Πώς είστε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Είμαστε καλά, κύριε Τσουπάκη. Αναφορικά τώρα με το πρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας, ήδη υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, σωστά? Έχουν κατατεθεί κάποιες συμμετοχές? Είναι μια δράση που την κάνουμε αρκετό καιρό. Είναι τώρα 2 χρόνια που την κάνουμε. Είναι μια φορά το μήνα. Και με αυτή τη δράση οι πολίτες των Χανίων, οι πολίτες του Δήμου Χανίων, θα μπορούν να κλείνοντας ραντεβού, παίρνοντας τηλέφωνο στην υπηρεσία μας και κλείνοντας ραντεβού, την Τετάρτη 30 του Νοέμβρη θα μπορούν από την πόρτα τους να περνάνε τα οχήματα της υπηρεσίας μας, της υπηρεσίας καθαριότητας ή της υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ και να παίρνουν τις ηλεκτρικές ή τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι μια δράση που έχει πετύχει πάρα πολύ. Βρίσκουμε μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Αυτές τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές τις παίρνουμε και τις προωθούμε για ανακύκλωση. Όσο αφορά τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είμαστε αυτή τη στιγμή και ειδικά μετά αυτή τη δράση είμαστε στους πρώτους δήμους σε όλη την Ελλάδα που έχουμε αυτά τα απόβλητα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο εύκολη την αποκομιδή διαφόρων αποβλήτων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να υπάρχει ένας πιο καθαρός Δήμος, μια πιο καθαρή πόλη. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αλλά νομίζουμε ότι πάμε καλά. Πάμε καλά. Αντιδήμαρχε, αναφορικά με τις προσδοκίες στο μέτωπο της μεθαυριανής πρωτοβουλίας και δράσης, οι συμμετοχές βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο? Παραπάνω από ικανοποιητικό επίπεδο. Οι συμμετοχές είναι παραπάνω από ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλά. Ανταποκρίνεται ο κόσμος. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο συχνά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο συχνά. Σας είπα ότι το κάνουμε μία φορά το μήνα. Ναι. Όχι πως τις άλλες φορές δεν μαζεύουμε. Το πόρτα-πόρτα κάνουμε μία φορά το μήνα. Και ειδικά για αυτά τα είδη, για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές. Δηλαδή, συσκευές. Αν κάποιος έχει ένα πλυντήριο, μία τηλεόραση, σωστά, ένα φούρνο μικροκυμάτων που δεν του είναι, έχει παλιώσει, είναι για πέταμα, σωστά? Ένα υπολογιστή. Διάφορες. Ένα σίδερο, διάφορα. Έχετε κάνει, ναι, υπάρχει... Παίρνει τηλέφωνο στην υπηρεσία, στο 28213-41-37, κλείνει το ραντεβού και από την πόρτα του, το τονίζουμε αυτό, από την πόρτα του, από το χώρο του, την περιοχή του, ναι, περνάει όχι στους κάδους δίπλα, όχι στα ρέματα, όχι σε κοινόχρηστους χώρους. Περνάει την Τετάρτη από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Περνάμε και μαζεύουμε, ναι, αυτά τα είδη. Αντιδήμαρχε, τι ποσότητες έχετε συγκεντρώσει μέχρι και σήμερα? Έχετε προχωρήσει σε ένα απολογισμό? Ναι, αμέ. Για πείτε μας. Έχουμε ξεπεράσει, για να καταλάβετε, σε κάθε δράση μαζεύουμε γύρω στους 3 τόνους, έχουμε φτάσει και τους 4 τόνους την ημέρα από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Δηλαδή έχουμε περάσει τους 30 τόνους τώρα αυτά τα 2 χρόνια που το κάνουμε. Ναι.
και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα ποσοστά που δεν υπήρχαν βέβαια. Και για πείτε μας τώρα, ολοκληρώνοντας, υπάρχει κάποια προθεσμία που κάποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, να σας καλέσει και να προχωρήσει πρωτοβουλία έξω από το σπίτι του? Μέχρι και τις 30 του μηνός θα μπορούμε να πηγαίνουμε από εκεί πέρα, κλείνοντας ραντεβού, μέχρι και την Τετάρτη θα μπορούμε να πηγαίνουμε από εκεί να τα παίρνουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.